Ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή. Είμαστε στη σελίδα 1080 στην Α' Επιστολή του Ιωάννου. Στο δεύτερο κεφάλαιο είμαστε. Θα διαβάσω από το 6 εδάφιο για να μπούμε στο νόημα, αδερφή, από τι διαβάσαμε και την περασμένη Τετάρτη. Ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, εννοεί μένει στο Χριστό, πιστεύει στο Χριστό, αγαπάει το Χριστό, ακολουθεί το Χριστό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε, δηλαδή είναι υποχρεωμένος και πρέπει, όπως ο Χριστός περπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατεί. Πώς περιπάτησε ο Χριστός, αδερφοί? Με φρόνημα έτσι υψηλό, με τα ώματα ψηλά, τα μάτια ψηλά, με εγωισμό περπάτησε? Με τι, με υπερηφάνεια? Όχι, αδερφοί, με ταπεινοφροσύνη. Να φανταστείτε, εάν και σε μορφή Θεού υπάρχουν, αυτόν εκένωσε και έλαβε δούλου μορφή, δηλαδή έγινε υπηρέτης πάντων ο Κύριος, αδερφοί. Ήρθε στη γη αυτή να εκπληρώσει τον νόμο, τον εκπλήρωσε, αδερφοί, εκπληρώθηκε ο νόμος όλος επάνω του. Ήρθε να υπηρετήσει τους ανθρώπους, όχι να υπηρετηθεί. Έτσι είπε, γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Και το έργο της υπηρεσίας είναι δύσκολο, αδερφοί. Πολύ δύσκολο. Ο Κύριος έφτασε, να σας πω, ανθρωπίνως στα άκρα, που πολύ δύσκολα να το κάνει άνθρωπος αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος. Να είμαστε τώρα μια παρέα τα αδέρφια εδώ πέρα, να σηκωθεί, να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων και να σηκωθεί κάποιος αδερφός να πάρει νερό και να μας πλένει τα πόδια. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το κάνει κανένα. Είναι πολύ δύσκολο, αδερφοί. Αλλά τυπικά υπάρχουν εκκλησίες που το κάνουν, μερικές έτσι για να πάρουν κοινωνία, δίθεν πρέπει να πλύνουμε τα πόδια και μετά να πάρουμε σώμα και αίμα. Οι καρδιές πρέπει να είναι πλημμένες και καθαρισμένες, όχι τα πόδια για να πάρει κάποιο σώμα και αίμα. Αδερφοί, αλλά πού θέλω να καταλήξω, ότι ο Κύριος, αδερφοί, έκανε πράγματα απίστευτα. Έδωσε το καλύτερο παράδειγμα στους μαθητές του. Γιατί ήταν ο Κύριος και ο διδάσκαλος, όντως, αδερφοί. Και σε λόγο και σε έργο. Εδώ είναι τώρα. Τις περισσότερες φορές μένουμε στο λόγο. Στα έργα, τίποτα, αδερφοί. Η πίστη του χριστιανού χωρίς τα έργα είναι νεκρή, αδερφοί. Όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι πεθαμένη. Νεκρή. Ναι, αλλά εγώ πίστεψα και σώθηκα. Ωραία, αδερφοί. Σωθήκαμε δια της πίστης και δια της χάριτος του Θεού. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, κατά χάριν είσαι σωσμένοι και αυτό Θεού το δώρο. Όχι από έργα, για να μην καυγηθεί κανείς. Δεν πρέπει να κάνει κάτι ο Θεός, ο άνθρωπος, για να λάβει τη σωτηρία. Η σωτηρία είναι ετοιμασμένη από το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Αλλά τώρα η πίστη για να αυξηθεί και να δυναμωθεί θα πρέπει ο άνθρωπος, αδερφοί, να κάνει τα έργα αυτά τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτόν, αδερφοί μου. Και ποιο είναι το έργο του Θεού? Ζητάγανε οι Ιουδαίοι, τι είναι το έργο του Θεού, τι να κάνουμε? Ξέρετε τι τους λέει ο Κύριος? Να πιστέψετε σε αυτόν τον οποίο απέστειλε ο Θεός. Και ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του, ο μονογενής. Και ο Κύριος, αδερφοί, έχει δώσει εντάλματα για του Λόγου του Θεού. Έχει δώσει εντολές βασιλικές για το λαό του, του Θεού, ώστε πράττοντας αυτά, όχι μόνο να ζήσει, αλλά να είναι πάντοτε ευλογημένος. Να είναι πάντοτε στερεωμένος, πάντοτε οικοδομημένος, πάνω στο βράχο των αιώνιων που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και να είναι πάντοτε φυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων, ώστε ποτέ το φίλο του να μαραθεί, αδερφοί. Γιατί ο χριστιανός, άμα δεν μένει στο λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, είναι σαν ένα δέντρο μαραμένο, αδερφοί, τα φύλλα έχουν μαραθεί και είναι έτοιμο να ξεραθεί. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Ενώ έχει δώσει τα πάντα σε εμάς ως προς ζωή και ευσέβεια, έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, έχει δώσει την αναγέννηση, έχει δώσει χαρίσματα, έχει δώσει διακονίες, έχει δώσει εκκλησίες, έχει δώσει αδερφούς, έχει δώσει αδερφές, έχει δώσει θεραπείες. Και εγώ μένω άκαρπη σικιά. Τίποτα. Φύλλα. Μόνο στα φύλλα. Και ξέρετε, τα φύλλα είναι αυτά τα οποία προκαλούν τη φαγούρα, αδερφοί. Άμα τα αγγίξεις τα φύλλα, αρχίζεις να ξύνεσαι. Θα πρίζεται και το δέρμα σου. Και έχω εμπειρία πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε σικιές κάτω στο χωριό.
και τις κλαδεύω συνέχεια, τις κόβω κάθε χρόνο, εκεί που πέφτει η σικιά επάνω αρχίζει η φαγούρα και κοκκινίζει όλο το δέρμα. Αδερφοί, έτσι μπορεί να γίνει και η ζωή του χριστιανού, αδερφοί, άμα δεν είναι πραγματικά ενωμένος με τον Ιησού Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Καθώς εκείνος περιπάτησε, καθώς εκείνος έζησε, οφείλουμε και εμείς να ζήσουμε, αδερφοί, και να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας κατά πάντα. Εύκολο είναι όμως. Αδερφοί, χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν είναι εύκολο. Με ανθρώπινη δύναμη, με ανθρώπινη ικανότητα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τίποτα μόνος του. Όσον αφορά τα πνευματικά, όσον αφορά, αδερφοί, την αιώνια ζωή. Δηλαδή, όταν λέει ο Κύριος ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, σημαίνει, αδερφοί, ότι θα πρέπει να διαβάζει το Λόγο του Θεού, να ακούει το Λόγο του Θεού και να δέχεται το Λόγο του Θεού. Γιατί άμα δεν δέχομαι το Λόγο του Θεού, είναι σαν να περνάει η τροφή μπροστά μου, το φαγητό μπροστά μου, να το μυρίζω, τι ωραίο, να το βλέπω, τι επιθυμητό, αλλά να μην το τρώω. Έτσι και ο Λόγος του Θεού. Άμα το ακούω, το ακούω, το ακούω και η καρδιά μου δεν το δέχεται, μένω νηστικός. Μένω ατροφικός. Ναι, αδερφέ. Δεν μπορώ να αυξηθώ. Θα πρέπει η καρδιά μας να δέχεται το Λόγο του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι, αδερφοί, να κάνει τη γη τη δικιά μας γη καλή και αγαθή, ώστε να φέρει καρπό, ώστε να μπορέσει ο Θεός, αδερφοί, να στείλει τη βροχή και να αφυτρώσει η βοτάνη αυτή της ευλογίας τουλάχιστον, έτσι. Γιατί άμα η γη αυτή λαμβάνει τη βροχή, η καρδιά μας, αδερφοί, ακούει το Λόγο και αντί να βγει βοτάνη, βγαίνουν αγκάδια και τριβόλια, είναι έτοιμη για να κατακαεί και να φανιστεί, λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Κύριος δεν μας κάλεσε για να κατακαούμε, ούτε να αφανιστούμε, αλλά μας κάλεσε να ευλογηθούμε και να αυξηθούμε. Γι' αυτό, αδερφοί, να έχουμε φόβο Θεού στις καρδιές μας, να ακούμε προσεκτικά το Λόγο του Θεού και να ετοιμάζουμε την καρδιά μας με την προσευχή, ώστε να δέχεται το Λόγο του Θεού να γίνει καλό σε εμάς, αδερφοί μου. Οι άνθρωποι λένε: έχω πονοκέφαλο, ας πάρω μια σπιρίνη, ας πάρω ένα πονστάν να φύγει ο πόνος. Υπάρχουν και οι πνευματικοί πονοκέφαλοι. Ξέρετε, αδερφοί, υπάρχουν και οι πνευματικοί πόνοι. Υπάρχουν τα αχ και τα βαχ τη νύχτα και την ημέρα. Υπάρχουν και τα γιατί. Όλα αυτά πώς θεραπεύονται, ξέρετε. Αδερφοί, για το Λόγο του Θεού. Για τις προσευχής. Όταν ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, ο Θεός, αδερφοί, είναι κοντά. Τον πλησιάζει και ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος ενδυναμώνεται με το Λόγο του Θεού, μπορεί να αντισταθεί στον διάβολο και ο διάβολος θα φύγει. Όταν είμαι ατροφικός και αδύνατος, αδερφοί, είμαι πάντα ετοιμένος. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, και να μας δώσει σοφία και διάκριση, να δούμε ποιο είναι το συμφέρον μας. Χρωστάμε, αδερφοί, να περπατήσουμε καθώς ο Κύριος περιπάτησε. Ο Κύριος περιπάτησε στενή και τεθλιμμένη οδό. Μας έδειξε ότι μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί δι' αυτής της οδού. Μπορεί να αγιαστεί δι' αυτής της οδού, της τεθλιμμένης. Εκεί δεν χωράει τίποτα σαρκικό, προσέξτε. Εκεί δεν μπορεί εύκολα να μπει ο άνθρωπος με την αμαρτία. Θα πρέπει να συγχωρεθεί η αμαρτία του πρώτα, για να μπορέσει να εισέλθει δια της πύλης ή στη στενή οδό. Άμα οι αμαρτίες του δεν συγχωρεμένες, πολύ στενή είναι η οδός. Δύσκολα. Δύσκολα. Και έχω τον αδερφό μου, τον Σαρκικό, τον Τάσο, του μιλάω όταν βρισκόμαστε, όταν μου δίνει την ευκαιρία. Δύσκολα, Λευτέρη μου, λέει, δύσκολα. Τι είναι δύσκολα, πες μου. Δύσκολα, μα πες μου τι είναι το δύσκολο. Για να σε βοηθήσω, τι σε δυσκολεύει. Μήπως αγαπάς την αμαρτία, αγαπάς τον κόσμο. Τι αγαπάς. Περισσότερο από τη ζωή, περισσότερο από τον Χριστό. Εάν κάποιος αγαπάει τον Ιησού Χριστό, αδερφοί, ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, συμφωνείτε? Εάν κάποιος δεν αγαπάει τον Ιησού Χριστό, δεν τον ακολουθεί. Ακολουθεί την καρδιά του, όπου τον πάει η καρδιά του. Γιατί όλες οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται μέσα από την καρδιά μας, αδερφοί, το ξέρετε. Η οποία είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Εγώ λέω και διεστραμμένη, όχι διεφθαρμένη μόνο. Βεβαίως, μας εξαπατάει η καρδιά μου. Εγώ έχω καλή καρδιά. Μην το λες ότι έχεις καλή καρδιά. Εάν σου πατήσει ο άλλος το κάλο, θα φανεί η καρδιά πόσο καλή είναι η δικιά μου και η δικιά σου. Αμέσως θα φανεί η καρδιά, αδερφοί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχει καλός άνθρωπος, αδερφοί. Χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει καλοσύνη, το ξέρετε. Ο άνθρωπος γίνεται καλός μαζί με τον Ιησού Χριστό μαζί.
Όχι μόνο πιστεύει και τελειώνει, όταν ζει και περπατεί με τον Ιησού Χριστό, όλο και καλύτερος γίνεται. Όλο και απλότερος γίνεται, πιο απλός γίνεται, πιο ταπεινός γίνεται, πιο άγιος γίνεται, πιο δίκαιος γίνεται. Γιατί το λέει και ο λόγος του Θεού, ο άγιος θα γίνει πιο άγιος. Ο δίκαιος έτσι πιο δίκαιος. Και όσοι αδικήσει, ας αδικεί έτσι. Και ο άδικος θα γίνει πιο άδικος. Και στον κόσμο υπάρχουν αδικίες. Σε εμάς δεν πρέπει να υπάρχουν αδικίες, αδερφοί. Ο Κύριος δεν θα αδικήσει κανέναν. Και εμείς να μην αδικούμε αλλήλους. Εγώ δεν αδίκησα κανέναν. Μπορεί με τη συμπεριφορά μου να δικήσω κάποιον ή να μ' αδικήσεις. Αλλά θα πρέπει να διορθούν αυτά στη ζωή μας, αδερφοί μου. Όπως ο Κύριος περιπάτησε, αυτό να το έχουμε προφθαλμόν. Στο 7 λέει, αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα, αλλά εντολή παλιά. Εδώ δεν μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, να το προσέξουμε λίγο. Την οποία είχετε απ' αρχής. Η εντολή η παλιά είναι ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Από ποιον? Από τον Κύριο. Ακούτε? Τα λόγια του Κυρίου είναι αυτά. Τα λόγια της Καινής Διαθήκης. Δεν μιλάει εδώ πέρα. Δεν τους πάει στη Παλαιά Διαθήκη πίσω. Στο γράμμα το οποίο θανατώνει. Εμείς ξέρουμε ότι ο λόγος της Καινής Διαθήκης είναι ο λόγος του Πνεύματος. Και το Πνεύμα ζωοποιεί. Ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης δεν έχει τη δύναμη να ζωοποιήσει τον άνθρωπο και να τον σώσει, αδερφοί. Βεβαίως είναι κομμάτι του Λόγου του Θεού όντως, προς διδασκαλία, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, αμήν. Αλλά της Παλαιάς Διαθήκης ο λόγος δεν είναι λόγος σωτηριακός της Παλαιάς. Ο λόγος της Καινής Διαθήκης έχει τη δύναμη να σώσει τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος το λέει και το φωνάζει, αδερφοί, και το έχει γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει, δεν τρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί είναι δύναμη του προς πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαίοντε πρώτα, αλλά και Έλληνες, λέει. Όταν λέει Ιουδαίος, είναι κάτι το ξεχωριστό, έτσι. Ο περιούσιος λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν λέει και Έλληνες, εννοεί όλα τα έθνη, αδερφοί, γιατί με βάση την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού, η κεφαλή των εθνών είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό και γράφει και στα ελληνικά ο Λόγος του Θεού. Όταν λέει Έλληνες, μιλάει και για βάρβαρους, για σκύθες, λέει κι άλλα. Αλλά όταν βάζει Ιουδαίους και Έλληνες, εννοεί Ιουδαίους και εθνικούς. Γιατί οι Έλληνες ήταν η κορυφή των εθνικών και των εθνών τότε. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει ουρά με αυτά που γίνονται. Έχει μικραίνει τόσο πολύ το κράτος, αδερφοί. Σίγουρα. Αλλά όταν λέει Ιουδαίος και Έλληνες, εννοεί Ιουδαίους και εθνικούς. Μην το πάρουμε και εμείς πατριωτικά, να για μας μιλάει. Μιλάει για τους εθνικούς. Αυτοί οι οποίοι είναι εκτός του Ισραήλ. Δεν μπορεί να πει τα έθνη όλα με το όνομα. Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, ξέρω εγώ, λέει Ιουδαίους και Έλληνες. Αυτό να το ξεχωρίσουμε, αδερφοί, και να το κρατήσουμε. Το ξέρει τον Κύριο. Λέει, την οποία είχατε απαρχίσει, η εντολή η παλαιά είναι ο λόγος τον οποίο ακούσατε απαρχίσει. Πάλι είναι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν, στον Κύριο είναι η αλήθεια και εις εσάς. Αλλά και στο Λόγο του Θεού είναι όλη η αλήθεια μέσα γραμμένη, αδερφοί, προσέξτε. Μέσα στο Λόγο του Θεού είναι όλη η αλήθεια. Είναι η αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο, η φανέρωση του Θεού προς τον άνθρωπο, η φανέρωση του σχέδιου του Θεού προς τον άνθρωπο, η φανέρωση του έργου της σωτηρίας προς τον άνθρωπο, η φανέρωση από τον Θεό προς τον άνθρωπο το τι θέλει γίνει στο μέλλον, η φανέρωση του Θεού προς τον άνθρωπο που πάνε οι νεκροί, γιατί είχαν πρόβλημα οι Θεσσαλονικείς. Τι γίνεται με τους κοιμημένους, με τους πεθαμένους? Μην νομίζει ο κόσμος ξέρει έξω τι γίνεται, αδερφοί. Νομίζω ότι εδώ τελειώνουν όλα, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι ο παράδεισος. Μην μας εξαπατήσει και εμάς ο διάβολος ότι εδώ είναι ο παράδεισος. Παράδεισος με διάβολο δεν υπάρχει, ελεύθερο και δαιμόνια στον αέρα γεμάτα. Παράδεισος είναι αυτός, αδερφοί. Στον παράδεισο δεν θα υπάρχει ο διάβολος. Τίποτα. Και στα 1000 χρόνια που θα βασιλέψει ο Κύριος στη γη θα δεθεί για 1000 χρόνια αυτός και όλα τα δαιμόνια θα φυλακιστούν. Και τότε θα υπάρχει ειρήνη σε όλη τη γη. Και όλη η γη θα είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και θα γνωρίζουν τον Κύριο. Και θα τον προσκυνάνε. Τα έθνη θα πηγαίνουν μια φορά το χρόνο στα Ιεροσόλυμα και θα τον δίνουν τη δόξα. Ναι, αδερφοί.
Δεν μπορεί να είναι ο παράδεισος εδώ. Μας εξαπατάει η καρδιά μας. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, να ζήσουμε σαν τον Αβραάμ σε σκηνές. Δεν τα λέει για αυτά για μας ο Θεός. Αδερφοί, να ζήσουμε σε σκηνές ή να έχουμε καμήλες ή γαϊδούρια ακόμα. Γιατί υπάρχουν και χριστιανοί ακόμα που ζουν με άλογα, το ξέρετε. Σου λέει τα αυτοκίνητα είναι αμαρτία. Όλα είναι αμαρτία για αυτούς, αδερφοί. Και τον αέρα που αναπνέουμε είναι αμαρτία. Από γεμάτα καυσαέρια είναι και δηλητήρια. Και αυτά που τρώμε γεμάτα ορμόνες είναι. Άμα τα δούμε όλα τα πράγματα πώς είναι, αδερφοί. Ευτυχώς είναι ο Θεός ο οποίος μας φυλάει και μας κρατάει. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί, να διακρίνουμε τα πράγματα πώς έχουν και να καταλάβουμε σε τι ημέρες και εποχές ζούμε. Είναι πραγματικά οι τελευταίες ημέρες. Να ξέρετε ότι τα κράτη, αδερφοί, ανεφοδιάζονται όπλα. Φοβερά όπλα. Οπλισμό. Οι οικονομίες των κρατών προπάντων της Ευρώπης και της Αμερικής, του βορείου τμήματος της γης, αδερφοί, οι βιομηχανίες τους κρατιούνται από τα όπλα συστήματος. Πώς θα είναι, συστηματικά όπλα που κάνουν. Είτε πυράβλους, άρματα, υποβρύχια, πλοία. Από εκεί είναι, αδερφοί. Από τα αυτοκίνητα, νομίζετε, είναι. Η Γερμανία, αδερφοί, είναι δεύτερη στον κόσμο, νομίζω, που πουλάει όπλα. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Αγγλία, η Ελλάδα πουλάει, όλοι πουλάνε. Η Τουρκία, η Ρωσία, πού, αλλά την Ινδία την έχουν γεμίσει και την Κίνα. Και τώρα θα τους βάλουν να φαγωθούν. Η Ινδία με Πακιστάν θα φαγωθούν σε λίγο. Το ξέρετε. Φτωχά κράτη δεν έχουν να φάνε όπλα, 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 όπλα. Αδερφοί. Πυρηνικά όπλα. Έχουν πολλά κράτη πυρηνικά όπλα. Ειρήνη σου λέει μετά. Ποια ειρήνη, με τα ντουφέκια. Να έχει τώρα το κομπούρι στη μέση, ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, τι ειρήνη. Άμα δεν το αρέσει, γιατί το έβγαλε και σε σκότωσε. Τι ειρήνη, αδερφοί. Με διάβολο ελεύθερο ειρήνη. Όχι, αδερφοί. Δεν είναι εδώ ο παράδεισος. Ο σκοπός του Θεού ήταν να κάνει τη γη, να είναι η γη όλη ως παράδεισος, αλλά εξαιτίας της αμαρτίας, αδερφοί, έγιναν όλα έτσι όπως είναι τώρα. Εξαιτίας του ανθρώπου καταραμένη είναι η γη αυτή. Το Αδάμ βέβαια. Γιατί παράκουσε στη φωνή του Θεού. Αδερφοί, να μην παρακούμε και εμείς στη φωνή του Κυρίου. Για να μην έρθει κατάρα επάνω μας και έρθει ανοβρία μέσα μας και φυτρώσουν τα αγκάθια και τα τριβόλια μέσα μας. Και τότε, αδερφοί, δεν μας σώζει τίποτα και δεν μπορεί να μας βοηθήσει τίποτα, σας το λέω. Ο Αδάμ και η Εύα εγκλήθησαν από το παράδεισο, το ξέρετε. Τους έβγαλε ο Θεός έξω. Γιατί δεν τους άφησε μέσα, αδερφοί μου. Γιατί θα το μολύναν το παράδεισο, σίγουρα. Και έβαλε εκεί το χερούβ με τη ροφαία, τη φλογερά, να φυλάει την είσοδο του παραδείσου, να μην μπαίνουν μέσα πρωτοπλάστες. Έξω τους λέει, αδερφοί. Γιατί? Γιατί βγάλαν το Θεό ψεύτη. Ο διάβολος έβγαλε το Θεό ψεύτη και αυτοί τον πιστέψαν ότι ο Θεός δεν τους είπε την αλήθεια, ότι εξάπαντος έδωσε αποδάνει. Και ξέρετε, ο άνθρωπος, αδερφοί, ο φυσικός εύκολα δέχεται το ψέμα. Αλλά και ο πνευματικός, όταν δεν είναι άγρυπνος, πιστεύει εύκολα στο ψέμα. Και δέχεται εύκολα το ψέμα. Αδερφοί, να είμαστε άγρυπνοι. Και να χορταίνουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας με το Λόγο του Θεού. Να μην υπάρχει τόπος μέσα για άλλα πράγματα. Εδώ μιλάει για εντολή, πάλι εντολή νέα σας γράφω, των οποίων είναι αληθές. Εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται και το φως του αληθινών ήδη φέγγει. Το σκότος. Αδερφοί, πρώτα πρέπει να φύγει το σκοτάδι από τις καρδιές μας, από τη ζωή μας. Όταν ο άνθρωπος ζει στην αμαρτία, ζει μέσα στο σκοτάδι. Εάν συγχωρωθούν οι αμαρτίες του, αδερφοί, έρχεται το φως μέσα στη ζωή του και μέσα στην καρδιά του. Και το φως του κόσμου τούτη είναι ο Χριστός. Χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει φως. Το ξέρετε. Όποιος λέει ότι πιστεύει στον Χριστό θα πρέπει να έχει το φως του Χριστού στη ζωή του. Αδερφοί μου. Και το σκοτάδι φεύγει. Όταν έρχεται το φως, το σκοτάδι τελειώνει. Κοιτάξτε τη νύχτα. Όταν αρχίζει και χαράζει η μέρα, η αυγή, το σκοτάδι σιγά σιγά εξαφανίζεται. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Έτσι είναι και στη ζωή μας. Όσο ζούσαμε στην αμαρτία μας, στο σκοτάδι και στο θάνατο. Ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας, ήρθε το φως στη ζωή μας. Και τώρα πρέπει να είμαστε κι εμείς φως στον κόσμο αυτό, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος το λέει αυτό. Εσείς είστε το φως του κόσμου, λέει. Το φως.
Το φως που μας έδωσε ο Χριστός δεν πρέπει να είναι σκοτάδι. Θα πρέπει να μείνει φως, να αυξηθεί το φως, αγαπητοί μου. Και να το διατηρήσουμε το φως. Να διατηρηθεί αυτό το φως δια του ελέους. Δια του ελέου, δια του Λόγου του Θεού, δια της προσευχής. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Δια του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά είναι μέσα που μπορούν να μας κρατήσουν, αδερφοί. Να μας αυξήσουν, ώστε να λάμψει το φως μας στους ανθρώπους και να δοξάσουν τον Πατέρα του εν της ουρανής. Γι' αυτό το λέει το φως το αληθινό φέγγει. Γιατί υπάρχει και ψεύτικο φως. Υπάρχουν και σπιθύρες στους οποίους οι άνθρωποι μόνοι τους τις κάνουν. Για να φωτιστούν λίγο. Αδερφοί μου. Οι Ιουδαίοι όταν ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής νομίζαν ότι αυτός είναι το φως. Και προσπάθανε λίγο να τον πλησιάσουν. Δεν ήταν αυτός το φως. Το φως θα αληθινό είναι πραγματικά Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Το οποίο φωτίζει πάσα άνθρωπο που έρχεται εις τον κόσμο, λέει στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο. Όσες λέγει ότι είναι εν το φωτί, όποιος λέει ότι είναι στο φως, δηλαδή πιστεύει στον Χριστό, και μισεί των αδελφών αυτού, εν το σκότι είναι ως τώρα. Κοιτάξτε, αδελφοί, πώς τοποθετεί το Πνεύμα το Άγιο, το Λόγο του Θεού. Και εγώ του Χριστού είμαι. Ναι, τον αδερφό και την αδερφή δεν θες να τη βλέπεις όμως. Πώς είσαι στο φως? Πώς είμαι στο φως? Στο σκοτάδι δεν βλέπουμε. Στο φως βλέπουμε. Αν είμαστε στο Χριστό, αδερφοί, δεν πρέπει να μας κυριεύσει το μίσος και η κακία. Μπορεί να γανακτίζουμε κάποια στιγμή, ανθρώποι είμαστε. Μου έχει συμβεί και εμένα, πρόσφατα. Μου συνέβη, ένα τηλέφωνο είναι. Σήμερα με πήρε ο αδερφός από μακριά, μου λέει: αδερφέ, συγγνώμη, του λέω: αδερφέ, το έχω ξεχάσει ήδη. Μα αυτό που σου είπε και. Είπα εγώ, είπε και ο αδερφός. Κάτι είπαμε εκεί πέρα, από μακριά όμως. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι, τέλος πάντων. Έτσι, αδερφοί. Μπορεί να είναι μια παρεξήγηση, έγινε ένα λάθος. Εντάξει, αυτά γιορτώνονται όλα, αδερφοί μου. Το ξέρετε. Γιορτώνονται. Είμαι έτοιμος όμως να διορθωθώ εγώ ή να δεχτώ τη διόρθωση από το Πνεύμα του Θεού, από το Λόγο του Θεού ή από κάποιον πνευματικό αδερφό, αν μου πει κάτι. Ή θα του πω εγώ τα ξέρω όλα. Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Αδερφοί, όταν χρειάζεται διόρθωση, να γίνει διόρθωση. Καλό γίνεται. Ένα σπίτι, άμα είναι, έχουν πέσει οι σοφάδες, παράδειγμα, έχουν σπάσει τα κεραμίδια, όταν διορθωθεί, δεν είναι πιο καλύτερο, πιο ομορφότερο, πιο ωραιότερο? Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Ή όταν έχει λερωθεί και θέλει βάψιμο και μόλις βαφτεί, δεν είναι καλύτερο από ότι είναι βρώμικο και λερωμένο? Έτσι είναι και στα πνευματικά. Όταν αφήνω τον Θεό να με διορθώσει, το Λόγο του Θεού να με διορθώσει και το Πνεύμα του Θεού να με διορθώσει, είναι για το όφελός μου και για το συμφέρον μου. Άμα τον αφήσω το Θεό, άμα θέλω να διορθωθώ, γιατί θα πρέπει να βάλω και τη θέλησή μου, αδερφοί. Ο Θεός δεν θα παραβιάσει τη θέλησή μου. Θα δείξει που είναι η αδυναμία, θα δείξει που είναι το χάλασμα, θα δείξει που είναι η γρατσουνιά και θα πει, θέλει φτιάξουμε αυτό. Θα πρέπει να φτιαχτεί. Για να είναι πιο ωραίο, να είναι πιο όμορφο. Και μας αρέσουν τα ωραία, έτσι δεν είναι, αδερφοί μου? Και στον Θεό του αρέσει ο λαός του να είναι ωραίος, αδερφοί. Να μην έχει ούτε γρατσουνιές, αδερφοί, να μην έχει ούτε οι λεκέδες, πώς τους λένε, να μην έχει ούτε μπαλώματα, αλλά τι, αδερφοί, να γίνονται σωστές γιορτώσεις, αδερφοί, με βάση το Λόγο του Θεού. Αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, αυτή είναι όλη η αλήθεια. Άμα λέμε ότι είμαστε πραγματικά του Χριστού και είμαστε στο φως και περιπατάμε στο φως, δεν πρέπει να μισούμε τον αδερφό ούτε την αδερφή. Ναι, αλλά μου είπε, με έκανε, μέρανε, εντάξει. Αδερφοί, τόσα κάνανε στον Κύριο και στο τέλος φάνηκε εκεί που πονούσε και υπέφερε και κρατούσε την αμαρτία όλων των ανθρώπων επάνω του. Δεν πρόφερε λίδωρο κρίση, δεν ελιδόρησε, δεν αγανάκτησε. Αλλά τι είπε? Συγχώρεσέ τους, είπε. Οι τάβροι της Βασάν
Είχαν μαζευτεί εκεί γύρω ο αδερφή στο Γολγοθά κάτω από το Σταυρό και τον ονειδίζαν. Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, όλοι οι παπάδες εκεί, οι Σαδουκαίοι. Τι τους είπε, συγχώρεσέ τους. Δεν μπορούσε να τους πει αδερφοί ότι μετά από λίγο θα με συναντήσετε και να σας τακτοποιήσω. Γιατί ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και όταν τον πήρανε μέσα στο συνέδριο εκεί, τον κρίναν αδερφοί. Και τον ρωτήσε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Συλλέγεις, είπε ο Κύριος. Εσύ το είπες. Είναι σαν να του λέει, ναι, σωστό είπε. Εσύ το είπες ότι είμαι. Είσαι ο Θεός του υψίστου, ναι. Δεν έκανε κατάχρηση της εξουσίας του ο Κύριος, αδερφέ. Δεν έκανε κατάχρηση. Θα σας εκδικηθώ, θα σας φτιάξω εγώ. Άφησε την κρίση όλη στον Πατέρα των Ουράνιων. Και εμείς να μάθουμε, αδερφέ, να αφήσουμε την κρίση στον Κύριο. Όχι εμείς, δεν θα κρίνουμε εμείς. Δεν μας εκάλεσε ο Κύριος για να μας κάνει κριτές. Αδερφοί μου, μας εκάλεσε να μας κάνει αδερφούς και αδερφές. Μας εκάλεσε να μας κάνει λαό του. Εκλεκτό, Άγιο, Βασίλειο, Ιεράτευμα. Γι' αυτό και μας καθαρίζει για να αγγίλουμε τις αρετές του, αδερφοί μου. Δεν μας εκάλεσε, αδερφοί, να βλέπουμε τις αδυναμίες των άλλων και να μην ανακατευόμαστε στα προβλήματα των άλλων. Δεν είναι αυτό. Όσοι έχουν ανακατευτεί σε ξένες υποθέσεις, αδερφοί, πριν το συνεχίσω θα σας πω κάτι. Υπάρχει μια παροιμία ελληνικά που λέει όποιος ανακατευτεί με τα πίτωρα τον φανικότες. Όποιος ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις ή σε έρηδες π.χ. λέει στις παροιμίες κάτι, αν κάποιος είναι περαστικός και ανακατεύεται σε καυγάδες και σε έρηδες, είναι σαν να πιάνει λες σκύλο από τα αυτιά. Για πιάνε πιάσω σκύλο από τα αυτιά. Μπορείς να το πιάσεις, για πάνε πιάστο. Θα γυρίσει το κεφάλι και τα δόντια και θα σε κάνει. Δηλαδή, σου επιτίθεται. Σημαίνει ότι το πρόβλημα στρέφεται πάνω σου. Δεν πρέπει, αδερφοί, θα κοιτάμε τον εαυτό μας. Τη ζωή μας. Το έργο μας. Τις οικογένειες που μας έδωσε ο Θεός. Τα παιδιά μας. Το στενό μας περιβάλλον πρώτα. Ακούω αρκετές φορές, έχω ακούσει. Πολλά. Γιατί αυτός έτσι, γιατί αυτή έτσι. Κάτσε, αδερφέ. Κοίταξε τον εαυτό σου. Κοίταξε την καρδιά σου. Βλέπεις τον αδερφό σου να πτέει, να αμαρτάνει. Προσεύχου γι' αυτόν, λέει ο λόγος του Θεού. Δεν λέει να το δείξεις με το δάχτυλο αυτός, αυτή. Άστο, αδερφέ. Άστο. Και καμιά φορά υπάρχουν μερικοί που παίρνουν τη δουλειά των πρεσβυτέρων. Είναι η δουλειά των πρεσβυτέρων αυτή. Αδερφέ μου. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, αν κάποιος άνθρωπος πέσει απερισκέπτος σε κάποιο αμάρτημα, δεν λέει τρέξτε όλοι να τον διορθώσετε. Λέει εσείς οι πνευματικοί διορθώνετε τον Τιούτο με πνεύμα πραότητος. Να προσέξεις, λέει, και τον εαυτό σου. Μη πειραστείς κι εσύ και μη παρασυρθείς. Γιατί άμα πας εκεί πέρα, ο άλλος έχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Θα τον ακούσεις. Πώς θα τον βοηθήσεις τώρα. Δεν είναι εύκολο, αδερφοί. Το φορτώνεσαι το πρόβλημα, πέφτεις και εσύ μαζί με τον άλλον. Και ποιος θα σε σηκώσει. Γι' αυτό, αδερφοί, να κάνουμε το έργο αυτό που ο Κύριος μας έβαλε μπροστά. Αυτό να κάνουμε, να μην κάνουμε παραπάνω. Γιατί θα αποκάμουμε, θα κουραστούμε, θα τονίσουμε. Αδερφοί, πιστεύω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αδερφοί. Και να μην ανακατευόμαστε σε ξένες υποθέσεις. Και να μην σηκώνουμε ξένα και βαρία φορτία. Θα τονίσουμε καθόδον. Δεν είναι εύκολο. Πιστέψτε με. Αρκεί το φορτίο της ημέρας. Αρκεί ο σταυρός σου που κουβαλάς και κουβαλάω, αδερφέ. Αρκεί. Δεν σου φτάνει ο σταυρός σου. Θες κι άλλον. Ας δώσω και το δικό μου, μα θες. Ο καθένας σηκώνει το σταυρό του, αδερφή, καθημερινώς και θα μάθουμε να ακολουθούμε τον Χριστό. Μην φορτωνόμαστε. Ούτε τα αδέρφια μας να τα φορτώνουμε, αδερφοί. Όλα τα αιτήματά μας θα γίνονται γνωστά στον Κύριο και η καρδιά μας, την καρδιά μας πρέπει να την πληροφορούμε στον Κύριο, προσέξτε.
Όχι στον αδερφό και στην αδερφή. Ανοίγω την καρδιά και λέω, 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 λέω και τον κάνω, την κάνω, του κάνω την καρδιά και τη ζωή περιβόλη. Όχι. Δεν λέει αυτά ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει όλα να τα γνωστοποιούμε στον Κύριο. Και η εξιμολόγηση γίνεται, αδερφοί, σε μεγάλο βαθμό προς τον Κύριο. Προσέξτε. Ό,τι με βαραίνει, ό,τι πρόβλημα έχω, θα πάω στον Κύριο. Θα πάω στον Κύριο πρώτα και μετά, άμα βλέπω ότι δεν φεύγει το βάρος, δεν έχω ελευθερωθεί ακόμα, θα πάω και σε έναν πνευματικό αδερφό. Προπάντως στους πρεσβυτέρους, αδερφοί. Μην πάτε όπου να είναι, σε όποιον να είναι. Βρήκαμε εκεί τον αδερφό, να του τα πω τώρα όλα. Ο αδερφός θα τα πει στην αδερφή, η αδερφή θα τα πει στην άλλη αδερφή και η άλλη θα τα πει στην άλλη αδερφή και θα γίνει ένας κύκλος μετά, ένας χαλβάς με στραγάλα, με φιστίκια, με αμύγδαλα, ό,τι θες θα βγει από εκεί πέρα. Όχι, αδερφή. Όχι. Δόξα στον Κύριο. Να συνεχίσουμε. Εδώ λέει, όσοι σ' αγαπά τον αδερφόν αυτό εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Εδώ βάζει η συνδέα, αδερφή, τη σωτηρία μας με την αγάπη προς τα αδέρφια. Όποιος αγαπάει τον αδερφόν αυτού μένει στο φως. Και καλά είναι να μείνουμε στο φως, αδερφή. Και να μην παύσουμε να αγαπάμε τα αδέρφια. Ό,τι και να προκύψει, ό,τι και να συμβεί. Δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Και σκάνδαλο είναι αυτό, δεν είναι. Δηλαδή, η ζωή του δεν σκανδαλίζει κανέναν, η συμπεριφορά δεν σκανδαλίζει κανέναν. Αλλά ούτε και αυτό σκανδαλίζεται από τίποτα. Το ξέρετε. Ο Κύριος είπε είναι ότι αδύνατον είναι να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Αλλά λίμωνο στον άνθρωπο από τον οποίο ξεκινάει το σκάνδαλο. Αλίμωνο. Το συμφέρει λέει να κρεμάσει μήλου πέτρα, μηλό πέτρα στο λαιμό και να πέσει στη θάλασσα λέει, και να πνιγεί. Είναι σαν να λέει να βάλει την πέτρα για να μην ξανασηκωθεί πάνω το σώμα του, να μείνει στη θάλασσα στο πάτο. Δηλαδή τα φύγει εν υδάτη στο νερό. Τους ναυτικούς όταν είναι μέσα στους ωκεανούς αδερφοί τους πετάνε στη θάλασσα. Δηλαδή νεκροταφείο είναι η θάλασσα, τους τυλίγουν και φουντάρουν μέσα. Ο χριστιανός δεν σκανδαλίζεται, αδερφοί. Ούτε κάποιον σκανδαλίζει με τη συμπεριφορά του και με τη διαγωγή του. Προσέχει τον εαυτό του, προσέχει τη ζωή του, προσέχει το περιπάτημά του, προσέχει τα λεγόμενά του, αδερφοί, επειδή αγαπάει τον αδερφό του και την αδερφή. Δεν λέει πράγματα και λόγια ό,τι να είναι, ανοίγω το στόμα και λέω, 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 λέω και δεν όποιον πάρει και ό,τι πάρει. Βγαίνουν τα σκάλια εκεί πέρα, αδερφοί, και όποιον πάρει. Και όσους πάρει. Δεν είναι έτσι ο χριστιανός, αδερφοί μου. Γιατί αυτοί που μας ακούνε δεν έχουν όλοι τις ίδιες καρδιές. Δεν έχουν όλοι την ίδια πνευματική ηλικία. Και εξάλλου, λόγος απρός δεν πρέπει να εξέρχεται από το στόμα μας. Αλλά να εξέρχονται λόγια τα οποία οικοδομούν, αδερφοί. Τα οποία παρηγορούν. Τέτοια λόγια. Όσες δηλαδή, να λαλεί ως δηλαδή λόγια Θεού. Όχι ότι να είναι. Καταλαλές. Κουτσομπολιά. Το ένα, το άλλο. Όταν δεν είναι ο χριστιανός πνευματικά καλά, αδερφοί, τον πειράζουν όλα, το φταίνε όλα. Προπάντων αυτοί που είναι δίπλα του και κοντά του. Ο ένας, ο άλλος, η μία, η άλλη. Δεν πρέπει έτσι όμως. Αγαπητοί μου, θα εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Θα εξετάσουμε την καρδιά μας. Θα εξετάσουμε την καρδιά μας εάν πραγματικά έχει τον Χριστό μέσα της ακόμα. Μήπως τον διώξαμε, τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μας δεν είναι κατάλαλος. Δεν είναι συκοφάντης. Δεν είναι χλεβαστής. Όχι. Και ο Κύριος δεν μένει με τους χλεβαστές. Σε καθέδρα χλεβαστών ο Κύριος ποτέ δεν μένει, αδερφοί, δεν κάθεται. Γιατί λέει όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά μου και εγώ εκεί ανάμεσά τους. Που σημαίνει εκεί που τον αγαπάνε, τον τιμάνε και μιλάνε για τον Κύριο, εκεί είναι και ο Κύριος. Εκεί που καταλαλούνε, συκοφαντούνε, δεν υπάρχει ο Χριστός εκεί, αδερφοί. Πιστέψτε με. Ο Κύριος κατοικεί μεταξύ των επένων του λαού του. Μεταξύ των Αγίων είναι. Όχι μεταξύ των ανθρώπων που καταλαλούν και συκοφαντούνε.
Ο Θεός να κάνει χάρη, αδερφοί μου, να μας δώσει τη σοφία και σύνεση. Είναι αναγκαία όλα αυτά. Όσοι όμως μισεί των αδελφών, αυτό εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν ξέρει που υπάγει, διότι το σκότωσε, τύφλωσε στους οφθαλμούς αυτού. Βέβαια. Όταν είναι στο σκοτάδι, πού να περπατήσεις? Πάνω στα δέντρα πέφτεις, πάνω στους θάμνους πέφτεις, πάνω στις γωνίες πέφτεις, σκαλώνεις. Έτσι είναι, αδερφοί. Δηλαδή μια ζωή πτώσης. Μια ζωή πτώσης, μια ζωή τραύματα. Κοίταξε αυτός που πέφτει εδώ θα έχει τα παιδιά τα μικρά. Είχα πει μια φορά στην κόρη μου, λέω, πάρ' του κράνος, λέω, για τη συνέχεια, μια από εδώ, μια από εκεί. Δεν μπορεί να ισορροπήσει το παιδί. Και στα πνευματικά έτσι είναι, αδερφέ, όταν περπατάμε στο σκοτάδι, όλο καρούμπαλα είμαστε εδώ, κίτρινα εδώ, πράσινα εδώ, μπλε εκεί, γρατσουνιές εδώ, γρατσουνιές εκεί. Τι έπαθες? Να είμαι στο σκοτάδι και έπεσα στη γωνία του τοίχου και έσπασα τη μύτη. Έτσι είναι και στα πνευματικά, αδερφέ. Το ξέρετε, αν ο άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι, όλο χτυπήματα και μελανιάσματα είναι. Και όλο παράπονα. Και όλο όχ και όχ, όχ και όχ. Όχι, αδερφέ. Στο φως θα μείνουμε, στον Κύριο θα μείνουμε και θα φύγουμε από το σκοτάδι και θα έρθουμε στο θαυμαστό φως του Κυρίου μας. Λέει στο 12, γράφω προς εσάς τεκνία. Πάλι λέει γράφω. Το επαναλαμβάνει αρκετές φορές ότι γράφει. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι, γι' αυτό είναι γραμμένα όλα αυτά, αδερφοί. Γράφω προς εσάς τεκνία, διότι συνεχωρήσαν οι αμαρτίες σας για το όνομα αυτού. Μας γνωστοποιεί ότι οι αμαρτίες μας, αφού πιστέψαμε στον Χριστό, έχουν συγχωρεθεί. Όχι θα συγχωρεθούνε. Έχουν συγχωρεθεί. Έτσι, αυτό θέλει να πει εδώ πέρα. Διότι συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες σας, λέει. Αφού τις παραδεχτήκατε, μετανοήσατε, οι αμαρτίες συγχωρεθήκανε. Για το ονόματος του Ιησού Χριστού. Γράφω προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Ποιος είναι ο απαρχής? Εν αρχή το λόγος και ο λόγος το παρατωθώ και Θεός είναι το λόγος. Ο Χριστός. Ποιος είναι το Α και το Μ? Ο Ιησούς Χριστός. Ναι, αλλά και ο πατέρας, βέβαια, ο πατέρας ήταν πάντα. Αδερφοί. Και όταν λέει στο λόγο το Θεό, αυτός είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού, έρχονται τώρα κάποιοι αιρετικοί και λένε ότι είναι το πρώτο κτίσμα του Θεού. Δεν εννοεί αυτό ο λόγος του Θεού ότι ο Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα, αδερφοί. Το ξέρετε. Όταν λέει η αρχή, δεν λέει το πρώτο κτίσμα, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Δεν λέει η αρχή της δημιουργίας του Θεού. Η αρχή της υπάρξεως του Θεού, προσέξτε. Γιατί ο Θεός είναι πρόσωπο, έτσι. Ξέρουμε, ο Πατέρας ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος είναι το παρά το Θεό και Θεός είναι το Λόγος. Δεν λέει ένας Θεός, Θεός. Θεός ισχυρός, Θεός δυνατός, Θεός παντοδύναμος, Θεός δημιουργός. Αυτός είναι ο Κύριος, αδελφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Όλα δια του Λόγου του Θεού γίνανε. Τον ευχαριστούμε. Γράφω προς εσάς νεανίσκοι, διότι νικήσατε των πονηρών. Οι νεανίσκοι. Μα σήμερα οι νεανίσκοι, αδερφοί, και οι νεανίσκες. Τι νικήσατε, τι το πονηρό. Το έχει βάλει για από κάτω ο πονηρός. Ό,τι θέλει τους κάνει και όπου θέλει τους πάει. Δίσκο, ναρκωτικά, ποτά, πορνεία, μοιχεία, σύννεφο. Ναι. Μιλάω του κόσμου, όχι της εκκλησίας στους νεανίσκους. Προσέξτε, να το διακρίνουμε αυτό, αδερφοί. Γιατί όσο τα παιδιά μένουν κοντά στους γονείς, τιμάνε τους γονείς, αγαπάνε τους γονείς, τους ακούνε, προσέξτε, αδερφοί, διατηρούνται στη ζωή, προσέξτε. Και όσο μένουν στην εκκλησία, όσο μένουν κάτω από τις στέργες του παντοδυνάμει, είναι ασφαλείς. Γι' αυτό εμείς πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά από την νεότητά τους, αδερφοί, μην τα στέλνουμε στον κόσμο συστηματικά. Α, η φίλη μου, έχω μια φίλη. Θα πάω στα γενέθλιά της. Θα πάω στο πάρτι. Έχει πάρτι. Ξέρετε τι γίνεται στα πάρτι? Εγώ στη Γερμανία μεγάλωσα και τα έχω ζήσει τα πάρτι αυτά. Σε σπίτια, σε υπόγεια. Πάρτι. Αδερφή. Θα πεις τι πάρτι, αδερφή. Ποτό. Ναρκωτικό. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά στη ζωή μου. Άλλα έπαιρνα, τέλος πάντων. Αναβολικά έχω πάρει.
Ναρκωτικά δεν έχω πάρει. Αλλά και αυτά είναι και χειρότερα είναι. Τέλος πάντων. Να μην προωθούμε τα παιδιά προς τον κόσμο και την αμαρτία, αδερφοί. Να τα φυλάξουμε. Γιατί ο φίλος θα φέρει το φίλο και η φίλη θα φέρει τη φίλη. Και η φίλη θα φέρει την άλλη φίλη και ο φίλος θα φέρει τον άλλο φίλο. Και έτσι τα πράγματα, αδερφοί, δένονται μεταξύ τους. Μάλιστα. Μα τι να τα αποκόψουμε τα παιδιά, να τα αποστερήσουμε τα παιδιά. Αδερφοί, άμα τα παιδιά τα φυλάξουμε από τον κόσμο, ο Θεός θα τα ευλογήσει. Θα τα επισκεφτεί κάποια στιγμή στη ζωή τους, θα τα αποκαταστήσει, θα τα ευλογήσει και θα τα χρησιμοποιήσει. Άμα τα αφήσουμε στα χέρια του διαβόλου ή στα χέρια απίστων ανθρώπων, πάνε τα παιδιά. Θα χάσουμε και εμείς τον ύπνο. Η στεναχώρια δεν θα λείπει από τη ζωή μας, αδερφοί, γιατί δεν θα ξέρεις που είναι το παιδί σου. Δεν θα ξέρεις. Δεν είναι καλά το παιδί να είναι στην εκκλησία, να είναι μέσα στην οικογένεια, στη ζεστή αγκαλιά του πατέρα και της μητέρας, αδερφοί, και στην αγκαλιά των αδερφών. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Όχι μακριά από την εκκλησία. Είναι σαν να μας έβαλε ο Θεός στην Κιβωτό και εγώ να βγαίνω από την Κιβωτό να κάνω τις βολτίτσες μου και να έρχομαι πίσω όποτε θέλω, να πηγαίνω έρχομαι. Όχι έτσι, αδερφοί μου. Αδερφοί, να μείνουμε στον Κύριο κοντά. Να μείνουμε με τα αδέρφια μας κοντά, ενωμένοι και αγαπημένοι, για να μας ευλογήσει ο Κύριος. Εάν είσαι με τους Αγίους, Άγιος θέλεις γίνει. Άμα είσαι με των διεστραμμένων και πονηρών ανθρώπων, το ίδιο θα γίνεις κι εσύ. Οι κακές συναναστροφές διευθύνουν τα καλά τα ήθη. Όσο και ευλογημένα είναι οι γονείς σου και οι γονείς μου. Εάν εγώ, οι φίλοι μου, οι παρέες μου είναι κοσμικοί, τι να σας πω, αδερφοί, για τις παρέες μου. Τι θέλεις και δεν είχε. Πιστολάδες, μαχαιροβγάλτες, κλέφτες, έμποροι ναρκωτικών, ναρκωμανείς. Με τέτοιους μεγάλωσα. Με φύλαξε ο Θεός. Κατά περίεργο τρόπο. Έμπαινε ο άλλος μέσα στο μαγαζί, με έλεγε, τι θες να σου φέρω. Σε παρακαλούμε, δεν θέλω τίποτα. Τι θες να σου βγάλω εγώ, λέει. Ό,τι και να του έργασε, σας το έβγαζε. Είχα να κάνει και με τις αστυνομίες. Οι γονείς τραβούσαν τα πάντα. Πληρώναν τα πρόστιμα. Αδερφοί, την ντροπή οι γονείς την είχαν. Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Θεό που με φύλαξε, αδερφοί. Πραγματικά με φύλαξε. Θα μπορούσα να γινόμουν χειρότερος πάντων. Μάλιστα. Αλλά πιστεύω ότι εκ της νεότητός μου, μάλλον από την κοιλιά της μητρός μου, με έχει προγνωρίσει και εμένα ο Κύριος και με φύλαγε, αδερφοί. Πραγματικά με φύλαγε. Να φανταστείς σε μια φασαρία κατσαβίδι ένας Τούρκος στην κοιλιά, κάρφωσε με κατσαβίδι, αδερφοί. Το κατσαβίδι βρήκε τη δεξιά πλευρά επάνω, έπεσε στο κόκαλο. Λίγο πιο κάτω, μα πήγαινε, θα μου τρυπούσε το σηκώτη, θα με ξεκύλιαζε. Με φύλαξε ο Θεός. Δόξα στον Κύριό μας. Και άλλα πολλά. Αδερφοί μου, τα παιδιά κοντά. Μαζί. Θα μου πεις με το ζόρι. Αδερφοί, να τα νουθετούμε με την νουθεσία του Κυρίου με το λόγο του Θεού. Στα σπίτια μας μέσα να ακούγονται μόνο ύμνοι του Κυρίου, ύμνοι πνευματικοί. Όχι τα άσματα της πόρνης που ακούγονται στον κόσμο. Heavy metals, metal, hard, weich, πώς τα λένε αυτά, rock. Όχι τέτοια, αδερφοί. Βλέπω και καμιά φορά νέους ή νέες με ακουστικά, είχα μια πορεία, τι ακούνε. Ύμνους, ναι, να ακούνε. Αλλά το να ακούνε κοσμικά τραγούδια, αδερφοί, πάει, μπαίνουν στο μυαλό απευθείας. Εδώ με το ακουστικό πάνε απευθείας μέσα στο μυαλό αυτά. Και παθαίνει πρόβλημα το παιδί. Προβληματίζεται. Τα χάνει. Αδερφοί μου. Εισέρχονται μέσα στη ψυχή του και μέσα στην καρδιά του. Όλα αυτά που ακούει. Η μουσική αυτή. Διότι νικήσατε το πονηρό. Γράφω προς εσάς παιδεία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Τον ουράνιο Πατέρα, Έγραψα προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον Απαρχής. Έγραψα προς εσάς νεανίσχυοι, διότι είστε ισχυροί. Έτσι πρέπει να είναι οι νεανίσχυοι της Εκκλησίας ισχυροί. Γιατί όμως, πώς μπορεί να γίνει κάποιος ισχυρός και δυνατός. Και ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας, εν ημίν. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφέ. Ακούτε.
Εάν ο λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίως μέσα μας, είμαστε ισχυροί. Και οι νέοι, εάν πιστεύουν στο λόγο και διαβάζουν το λόγο και δέχονται το λόγο, ενδυναμώνονται αδερφοί και έχουν δύναμη και εξουσία να αντισταθούν και στο διάβολο και στην αμαρτία, αλλά και στον κόσμο. Και νικήσατε τον πονηρό. Δεν είναι και τέλος ο πονηρός. Βέβαια, αυτός ο οποίος είναι εν ημίν είναι δυνατότερος από αυτόν που είναι στον κόσμο. Είναι εν ημίν, δυνατός. Έχει αυξηθεί ο Χριστός μέσα μας. Ή ο κόσμος έχει πάρει φοβερές διαστάσεις. Εάν ο Χριστός είναι δυνατός μέσα μας, έχει μεγαλώσει μέσα μας, δεν μπορεί ο πονηρός αδερφή να μας αγγίξει. Δεν μπορεί. Ούτε το δικαίωμα του δίνει ο Θεός, αδερφοί, γιατί λέει όσοι δεν αμαρτάνει, δεν αγγίζει αυτόν ο διάβολος, δεν τον αγγίζει ο πονηρός. Δεν τον πειράζει. Πώς θα τον πειράξει, τι θα του πει. Αμάρτησες, ναι, το ξέρω. Έκανα αμαρτίες πολλές, μου τις συγχωρέσει ο Κύριος. Με πλύνει το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν είμαι εγώ από τη δικαιοσύνη μου σωσμένος, αλλά είμαι πλημμένος και καθαρισμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Άμα του δίνουμε τέτοιες απαντήσεις, αδερφοί, είναι σαν να βάζει το δάχτυλο στην πρίζα. Η ηλεκτροπληξία τον χτυπάει μετά. Μόλις ακούσει το αίμα του Ιησού Χριστού, τελειώνει. Και δεν υπάρχει ούτε διάλογος ούτε αντιλογία. Αμήν, αδερφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει.